Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 15 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Έντονος προβληματισμός των πολιτών για το κόστος της θέρμανσης. Ακριβά κοστίζει η μετατροπή του καυστήρα φυσικού αερίου σε πετρέλαιο, λένε οι πολίτες. Παραλογισμοί, αναξιοκρατία και αστυνομική σε απόγνωση. Τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας αναδεικνύουν τα τεράστια προβλήματα στην αστυνομία. Αποτυχημένο το μέτρο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας πριν καν εφαρμοστεί. Fig Water, η εφεύρεση που πολλαπλασιάζει την ανάπτυξη των φυτών με ελάχιστη ενέργεια. Πώς λειτουργεί η συσκευή που κατασκεύασαν ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον ύπνο τους έχουν χάσει οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα λόγω της έντονης ανησυχίας που προκαλεί το ράλι στις τιμές ενέργειας. Η αλλαγή των καυστήρων αερίου σε πετρελαίου που προτείνουν κυβερνητικά στελέχη είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας για την πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι εμβρόντιτοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Ο Νίκος Αβουκάτος σήμερα το πρωί βρέθηκε στο Ελευθέριο Κορδελιό και κατέγραψε τους προβληματισμούς των πολιτών. Το κόστος της μετατροπής του καυστήρα φυσικού αερίου σε πετρελαίου θέρμανσης προβληματίζει έντονα τους πολίτες. Τι θα γίνει με τους 700.000 που ζεσταίνονται το χειμώνα μόνο με το φυσικό αέριο? Η μετατροπή από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο συμφέρει ή όχι, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που έρχεται? Πώς θα δώσει κουτουρούλευτα τώρα 1.700 ευρώ για να αλλάξει πάλι το Λέβητα? Πριν από κάνα δύο χρόνια τον αλλάξανε. Τον έβαλε να τον αλλάξει. Τώρα γιατί να το ξανααλλάξει? Ας κατεβάσει το πετρέλαιο, το πάει 50 λεπτά. Τότε θα φανεί η διαφορά. Μπορεί να το κάνουμε. Όταν εγώ τώρα θα αλλάξω τον καυστήρα από το αέριο και βάλω και δώσω 2-3 χιλιάρικα, πότε θα κάνω απόσβεση, αγάπη μου? Ερώτηση. Αλλάξω τον καυστήρα του αερίου, δεν είναι? Και θα βάλω καυστήρα πετρελαίου. Αυτό συγχύζει 2,5 με 3 χιλιάρικα. Πότε θα κάνω απόσβεση εγώ? Και καυστήρα αέριο. Σκέφτεστε να το κάνετε πετρέλαιο? Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί έχει κόστετ παρά, αγόρι μου. Ξέρεις τι θα πει παρά? Κόστετ παρά. Ότι αυτές τις δουλειές θα κάνουμε τώρα, θα αλλάζουμε και θα ξανακάνουμε. Ξοδευθήκαμε, δώσαμε 3.000 για να κάνουμε αέριο. Πάλι ξανά πετρέλαιο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα πράγματα έχουν σφίξει πολύ. Με τη ΔΕΗ δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε. Πληρώνουμε 1.200, μας είναι λογαριασμός 3.000 ευρώ. Πού θα βγει πέρα? Οι δουλειές έχουν σπάσει πάρα πολύ. Ο κόσμος το σκέφτεται να ψωνίσει. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για διπλή επιδότηση όσους αλλάξουν τρόπο θέρμανσης και μεταβούν από το φυσικό αέριο σε πετρέλαιο θέρμανσης ήρθε να προβληματίσει αρκετούς πολίτες. Πώς θα ζεσταθούμε φέτος το χειμώνα, φυσικό αέριο, ρεύμα ή πετρέλαιο? Στις συζητήσεις του κόσμου κυριαρχεί το ζήτημα της θέρμανσης. Στη Θεσσαλονίκη, οι μετρητές φυσικού αερίου, οικιακοί, επαγγελματικοί και βιομηχανικοί είναι περίπου 280.000. Ενώ το δίκτυό του τρέχει ήδη σε μήκος 2.700 χιλιόμετρων και στους 14 δήμους της ευρύτερης περιοχής. Βασικά νοικιάζουν. Υπάρχει αέριο εγκατάσταση από την αρχή στο... ούτε για ξύλα δηλαδή, ούτε για κάποια άλλη ενέργεια, ας πούμε, να κάνεις για να βάλεις θέρμανση στο σπίτι. Κοίταξε, θα το ανάψουμε το καλοριφέρ, αλλά σίγουρα οικονομικότερα. Πάρουμε μια χλένη με κατσούλα και θα σκεπαστούμε. Γιατί να βάλουμε πετρέλαιο? Τα πετρέλαια είναι για τον Πούτιν. Ο Πούτιν τα έχει τα πετρέλαια, εμείς δεν έχουμε εδώ. Έχουμε πετρέλαια εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα πήγαμε στο αέριο, αναγκαστήκαμε να κάνουμε καινούργιες κατασκευές και να δώσουμε ένα μεγάλο ποσό για να γίνει αυτή η αλλαγή και σήμερα καλούμαστε να πάμε σε μια άλλη καινούργια κατάσταση η οποία τελικά δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το κόστος της. Βέβαια μπορεί να ξεκινάει, άλλοι λένε από 300 ευρώ να αλλάξει, 500, 1000, 2000. Αυτό όμως αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί το κάθε νοικοκυριό. Μπορεί πολλοί να ζητούν πληροφορίες και να επικοινωνούν με τους επαγγελματίες του χώρου για να μάθουν πόσο κοστίζει αυτή η μετατροπή. Ωστόσο, ελάχιστοι θα προβούν σε αυτή την ενέργεια, καθώς είναι τεράστιο το κόστος και φυσικά δεν επιδοτείται. Η πρώτη ομάδα πανεπιστημιακής αστυνομίας άρχισε να περιπολεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, με διακριτικό τρόπο και σε απόσταση παρακολουθούσαν μονάδες δίας και άμεσης δράσης. Κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας στάσσονται φοιτητές που ήδη έχουν ξεκινήσει δυναμικές κινητοποιήσεις.
ξεκίνησε τις περιπολίες της η Πανεπιστημιακή Αστυνομία και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η πρώτη ομάδα, η οποία αποτελείται από 6 άτομα, έκανε την εμφάνισή της το βράδυ της Τετάρτης. Η εφαρμογή του σχεδίου προβλέπει την καθημερινή παρουσία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας περιμετρικά του χώρου. Την ίδια ώρα, ομάδα φοιτητών διαμαρτύρονται κατά της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας μετά την εγκατάστασή της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Χθες, μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία του περιπόλου, φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν έξω από τη διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Σήμερα το πρωί συνεχίστηκαν οι διαμαρτυρίες των φοιτητών. Αλλά η απάντηση ήταν άμεση από τους φοιτητικούς συλλόγους, όπου πραγματοποίησαν κινητοποίηση την ίδια μέρα. Μια μαζική κινητοποίηση, η οποία στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση, στέλνει το μήνυμα ότι το σχέδιό της για να μετατρέψει τα πανεπιστήμια μας σε φυλακές, όπου θα υπάρχουν τα ΜΑΤ, τα οποία όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει τέλος πάντων στα ιδρύματά μας, που έχουν στείλει φοιτητές στα νοσοκομεία και ούτω καθεξής, το ότι εμείς αυτό το πράγμα, οι φοιτητές, αλλά και όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα, δεν θα το αφήσει να συμβεί. Εννοείται πως ήταν άμεση. Είμαστε εδώ πέρα από το πρωί, από τις 6.30 ώρα το πρωί. Χθες το βράδυ φλιδιαστικά προσπάθησαν να βάλουν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Έκαναν μια πρόβα general, ας το πούμε έτσι, με 6 πανεπιστημιακούς αστυνόμους. Ίσα-ίσα για να πει η κυβέρνηση ότι κάτι έκανε και προχωράει το σχέδιό της. Αντανακλαστικά χθες μαζεύτηκε κόσμος μπροστά στο κτίριο διοίκησης και αποθήθηκαν οι όποι. Έφυγαν. Σήμερα το πρωί προβλέπεται να ξαναεπανέλθουν, προσπαθήσουν να μπουν. Εμείς είμαστε εδώ, δηλώνουμε ότι η αστυνομία δεν έχει θέση στις σχολές μας, γιατί πολύ ξεκάθαρα, αν και προσπαθούν με χίλια δύο προσχήματα να μας πούνε ότι είναι αναγκαίο για την προστασία μας, για την ασφάλειά μας, έχουμε δει τόσο καιρό πως η αστυνομία ουσιαστικά καταστέλει τους αγώνες και τις διεκδικήσεις που έχουμε εμείς φοιτητές, που ουσιαστικά όλο αυτόν τον καιρό ζητάμε σε μια περίοδο η οποία πραγματικά χαρακτηρίζεται από φτώχεια, από ανεργία. Πάρα πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να σπουδάζουμε, χαρακτηρίζεται από διάλυση των πτυχίων, από όλη αυτή την επισφάλεια. Και εμείς ουσιαστικά θέλουμε να σπουδάζουμε εξωπρεπώς, να παίρνουμε ένα πτυχίο το οποίο να μπορούμε να δουλέψουμε, γιατί τόσο κόπο κάνουμε. Και ουσιαστικά απέναντι σε αυτά, επειδή η κυβέρνηση αντιτίθεται και θέλει να μας κάνει το μέλλον να μας ακόμα χειρότερο, έρθει και βάζει αστυνομία για να διασφαλίσει ότι εμείς φοιτητές δεν μπορούμε να διεκδικούμε. Νομίζω ότι η χθεσινή κινητοποίηση ήταν ανακλαστικά που κάνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι. 12 η ώρα το βράδυ με εκατοντάδες κόσμο έδειξε ακριβώς το ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και οι φοιτητές είναι σε πλήρη ετοιμότητα και είναι αντιθετικό ότι τη νύχτα τους φέρανε σαν τους κλέφτες. Σήμερα η μέρα δεν έχει εμφανιστεί ακόμη πουθενά. Νομίζω ότι ειδικά και η παρουσία και των καθηγητών, μελών ΒΕΠ, εργαζομένων, διοικητικών του Πανεπιστημίου από κοινού με τους φοιτητικούς συλλόγους, έχει κάνει πάρα πολύ σαφές ότι αυτό το μέτρο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, βγαλμένο από τη Χούντα, ας πούμε, και τις πιο σκοτεινές εικόνες του Ελληνικού Πανεπιστημίου, πραγματικά δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Στο Πανεπιστήμιο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Καθαρό τοπίο, καθαρά δεδομένα, καθαρά λόγια. Αυτό είναι το τρίπτυχο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εμπόρων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην ερώτηση του συναδέλφου Γιάννη Ρουμελιώτη, τόνισε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας είναι δομημένο πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι οι όποιες συζητήσεις για αλλαγή ήταν ουσιαστικά πρόχειρες και χωρίς αντίκρισμα. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, και περαστικά σας. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από την πανδημία και μετέπειτα ο εμπορικός κόσμος να απλύτεται ανεπανόρθωτα μέρα με τη μέρα, η αγροστική κίνηση να μειώνεται δραματικά, να μην μπαίνει πελάτης κυριολεκτικά στα μαγαζιά, οι έμποροι να στενάζουν, να βλέπουν τους τζίρους τους και τα ταμεία τους να είναι άδεια, ελέω της οικονομικής δυσπραγίας των καταναλωτών, οι οποίοι προτιμούν να αποπληρώνουν τους δυσβάσταχτους λογαριασμούς σε αέριο, ρεύμα, να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στα καύσιμα, στα βασικά αγαθά και να αφήνουν σε δεύτερη μοίρα αγορές και ψώνια. Βλέπουμε ακόμα και στους κεντρικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης να κλείνουν μαγαζιά, να μπαίνουν λουκέτα και τον εμπορικό κόσμο, οι επιτελείς του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να εκφράζουν μια δυσφορία, μια δυσαρέσκεια, καθώς όπως είπαν οι ίδιοι, δικά τους λόγια χρησιμοποιώ, ότι ακούσαν μόνο μία φορά στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού τις προηγούμενες ημέρες τη λέξη έμπορος και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουν δει μέτρα στήριξης στον κλάδο τους, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ελληνικού πληθυσμού, όπως λένε εκείνοι με τα στοιχεία που έχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσέξτε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα οικονομικό αρχιπέλαγο της Ελλάδας, διότι αυτή είναι η δομή ανάπτυξης της χώρας. Όποιος δεν βλέπει αυτό το αρχιπέλαγος, είναι σαν να μην βλέπει την ελληνική οικονομία.
Και αυτά που λέγανε κάποιοι ότι σιγά σιγά θα βγούμε από αυτό το μοντέλο, πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Θέλει λοιπόν στις επιχειρήσεις αυτές να δώσεις πραγματικά κίνητρα συνεργειών. Πρέπει αυτές τις επιχειρήσεις να τους δώσεις πραγματικά κίνητρα ψηφιακής σύγκλησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει σε αυτές τις επιχειρήσεις να δώσεις χρηματοδοτικά εργαλεία που θα συνδέονται με τις γονεύσεις. Πραγματικά κίνητρα χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αξιολογήσουν. Αξίζει η προσπάθεια που κάνουν, ή βρίσκονται συνεχώς με την πλάτη στον τοίχο. Καθαρό τοπίο, καθαρά δεδομένα. Καθαρό λόγο. Λοιπόν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι ρηγμένες του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα σας πω το λόγο. Και πάλι θα αξιοποιήσω την Πορτογαλία. Τι είπε η Νέα Δημοκρατία. Για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, τα grants, είναι και τα δάνεια. Όλα μέσω τραπεζών. Μα οι τράπεζες σου λένε κριτήρια της αγοράς. Μα κριτήρια της αγοράς σημαίνει αποκλεισμό του μεγαλύτερου κομματιού του αρχιπελάγου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας. Το πρόβλημα αυτό το έχει μόνο η Ελλάδα. Όχι. Το έχει η Πορτογαλία. Τι κάνει η Πορτογαλία το ίδιο. Όχι. Κάνανε ειδικό χρηματοδοτικό φορέα χρηματοδότησης των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης με άλλα κριτήρια που εμπεριέχουν θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία, με την ψηφιακή σύγκληση, με το περιβάλλον, για να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να περάσουν την πόρτα της τράπεζας. Αυτό έκανε ο Αντώνιο Κώστα. Αυτό έκανε η Σοσιαλδημοκρατία. Γιατί δεν έγινε εδώ. Να λοιπόν διαφορές που δίνουν πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα σε ανάλογα κράτη που έχουν περάσει και ανάλογες περιπέτειες με τα μνημόνια. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Γιώργος Αρβανιτίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μου στο στούντιο των ειδήσεων. Κύριε Αρβανιτίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνομιλούμε. Πολλοίς κόσμος χθες στη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Λέει κάτι αυτό, έχουν αξία οι συγκεντρώσεις ή είναι παλαιά σκοπής? Για εμάς, για μένα προσωπικά, που ξέρετε, είμαι ένας βουλευτής ο οποίος εκλέχθηκα με το μεγάλο ποσοστό του Γιώργου Παπανδρέου το 9. Ναι. Με το ελάχιστα μικρό του 2015 με τον κύριο Βενιζέλο, και έχω δει όλη τη διαδρομή. Με θεσμόν αισιοδοξία μπορεί να μας γεμίζει όλη αυτή η παρουσία του κόσμου. Ο κόσμος μας ξανακούει. Mm-hmm. Εμείς, ειλικρινά, στη νέα μας προσπάθεια με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, και πριν βέβαια, έχουμε θέσει ως στόχο να είμαστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη, να λέμε την αλήθεια και να προσπαθούμε αυτή την καθαρή φωνή να την κάνουμε κυρίαρχη στην ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος μας ακούει και ευθύνη δική μας είναι, και με το λόγο μας και με το παράδειγμα μας και με την πράξη μας. Και πολλοί νέος κόσμος βρέθηκε και στην χθεσινή χαρακτηριστικά συγκέντρωση. Τα πλάνα. Όλη αυτή λοιπόν η κινητικότητα που υπάρχει στον χώρο μας, μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας γεμίζει, και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πραγματικά το επόμενο διάστημα η χώρα έχει ανάγκη του ΠΑΣΟΚ, έχει ανάγκη από ένα υπεύθυνο χώρο σοσιαλδημοκρατίας με τις ιδέες τις οποίες εκφράζουμε. Οφείλουμε να ολοκληρώσουμε την πρόταση που, που διαμορφώνουμε απέναντι στον ελληνικό λαό, και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι και το ρόλο της σταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος θα πετύχουμε, απέναντι σε μια προηγούμενη προσπάθεια του κ. Τσίπρα, η οποία κατέληξε δυστυχώς σε συμπεριφορές όπως το δημοψήφισμα που το πήραμε πίσω. Όπως τώρα, αυτό γιατί μου το λέτε, συγκρίνεστε με το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι καθόλου, γιατί θα φτάσω και στην Νέα Δημοκρατία που επέλεξε το επιτελικό κράτος και κατέληξε σε μια καθεστωτική συμπεριφορά, συνεχώς επικαλούμενη δικαιολογίες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Διαχειρίστηκε την πανδημική κρίση, την οικονομική κρίση και τώρα την ενεργειακή κρίση, και δυστυχώς σε όλα τα επίπεδα πέρασε κάτω από τον πύχη. Δαπάνησε υπερβολικούς πόρους που δεν έχουμε πια, δανείστηκε. Άρα λέτε και πήρε πολύ χαμηλά αποτελέσματα. Λέτε και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, εδώ είμαστε. Κοιτάξτε, έχουμε να πούμε ότι όταν εμείς πήραμε να διαχειριστούμε την κρίση του 9, που δεν φτιάξαμε εμείς, βεβαίως ως πολιτικός χώρος τις τελευταίες δεκαετίες μαζί με τη Νέα Δημοκρατία φέρουμε τη δική μας ευθύνη διακριτή μέχρι το 9. Αλλά το 9, με όλους τους άλλους απέναντι, πήραμε την ευθύνη να κρατήσουμε τη χώρα. Το τι πετύχαμε ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποτιμήσει. Πληρώσαμε δυσανάλογο τίμημα. Ήταν λογικό αυτό το σοκ που υπέστη η ελληνική κοινωνία. Αναβαπτισμένοι. Προφανώς. Αυτό κάνουν τα κόμματα. Κάνουν και κατόπιν κάθαρσης.
Κάθαρση καταρχήν στις συμπεριφορές μας πρέπει να κάνουμε, ναι, για να αποφύγουμε όλα αυτά τα οποία διαμόρφωσαν προβλήματα στον κύκλο του 1974 και μέχρι την κρίση, αυτό που ονομάζουμε μεταπολίτευση. Mm-hmm. Κάθαρση, πάρ' το αλλιώς που λέει ο ελληνικός λαός. Ναι, ναι. Διότι αν τελικά ακολουθήσουμε τις ίδιες περιπατησίες, τις ίδιες συμπεριφορές με το παρελθόν, θα ξανακαταλήξουμε πάλι σε αδιέξοδα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι ακριβώς με το να έχουμε διδαχθεί από αυτήν όλη την περίοδο και φέρε ότι το κάνουμε όσο και αν κοστίζει. Ναι. Όσο και αν κοστίζει, διότι στη συνέχεια μετά από τη διακυβέρνηση δική μας, με όσες προσπάθειες έγιναν και μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτά, ακολούθησε μια διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα που είχε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τι είναι αυτό που μπορεί να λέει κάποιος, θα ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας αυτή την περίοδο. Δηλαδή, θα φύγω από μια θεσμική λειτουργία, ναι, θα παρέμβω παντού με τις άδειες των τηλεοπτικών, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, mm-hmm, έχουν συμβεί αναρρύθμιτα πράγματα και αυτό το θεωρώ δημοκρατία, σύγχρονη δημοκρατία. Ή από την άλλη πλευρά να οικοδομώ παραθεσμικά κέντρα με ένα μεθοδικό τρόπο, όπως είναι το μοντέλο διακυβέρνηση δια του Μαξίμου, ναι, έξω από τους υπουργούς του Υπουργικού Συμβουλίου. Αφού πήγατε στους αρμούς, να σας πάω και εγώ στους αρμούς και να μιλήσουμε για τις υποκλοπές, γιατί έτσι λέγονται. Τώρα κάτι νεολογισμοί περί επισυνδέσεων, εμένα μου αφήνουν αδιάφορο. Υποκλοπές είναι προφανές. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Το να παρακολουθείς σε εισαγωγικά, διατυπώνοντας την άποψη του νόμιμου τρόπου, ναι, τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος. Και να παρακολουθείς τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος, τότε ευρωβουλευτή και τότε υποψήφιο για την αρχηγία, mm-hmm, ακριβώς την περίοδο που διαδραματίζονται αυτά, συγγνώμη, δεν έχει απάντηση. Ναι. Και αν εσείς τελικά έχετε κατάληξη γιατί παρακολουθούσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ. Αυτό όλο τον κύκλο έχω να παρατηρήσω χρονικές περιόδους. Παρακολουθείτε λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης μετά από την προσπάθεια παρακολούθησή του με τα νέα, με το νέο τρόπο. Με το Predator, ναι. Με το Predator. Αμέσως μετά λοιπόν η ΕΕΠ, εκείνη την περίοδο της μάχης για την αρχηγία της υποψηφιότητας, ναι, του κ. Ανδρουλάκη, γίνεται η νόμιμη επισύνδεση κατά την κυβέρνηση. Πόσο αντέχουν τα επιχειρήματα να λέει κάποιος όλα στο φως, να κάνουμε εξεταστική, αλλά κανένας δεν θα πάρει θέση στην εξεταστική, ναι, διότι δεσμεύεται από το απόρριτο. Εκεί θα σας πήγαινα. Ερχόμαστε, κυρία. Εκεί θα σας πήγαινα, αφού το καταλαβαίνω ότι και εσείς δεν περιμένετε να βγάλει κάτι εξεταστική. Γιατί δεν πάτε δια της πλαγίας οδού. Θα μου πείτε, δεν είναι θεσμικό. Αλλά δεν θέλετε να μάθετε. Δεν πρέπει και εμείς να μάθουμε. Θα πάμε σε εκλογές. Ούτε εσείς να ξέρετε, ούτε εμείς. Καταρχήν, το θέμα της λειτουργίας πώς το περνάμε έτσι. Όχι, δεν θα το περάσουμε. Ακούστε. Να γίνουμε πρακτικοί όμως. Ακούστε, αυτή η ιστορία εξελίσσεται. Ναι. Υπάρχουν και δεύτερα επίπεδα. Υπάρχει Ευρώπη, υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα συνέντευξε. Είπε ότι θα το φτάσω μέχρι εξεταστική Ευρωκοινοβουλίου. Βεβαίως. Οι θεσμικές όμως, αυτό όμως, ναι, το δεύτερο επίπεδο, καταλαβαίνετε ότι είναι και επίπονο. Και κοστίζει τη χώρα. Ναι, προφανώς. Έχετε δει τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Ρεζίλιο έχουμε γίνει. Προφανώς. Ναι. Όταν λοιπόν. Και να μην καταλήξει. Καλό που δεν ήθελαν μερικοί καλοθελητές. Να σας πω. Ο τρόπος με τον οποίο αποφεύγεις την αλήθεια είναι μια συμπεριφορά η οποία κρίνεται από τον ελληνικό λαό. Εδώ δεν είναι ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα να εγκαλέσει κάποιον δικαστικά ή αυτά τα ζητήματα. Σύμφωνοι. Γι' αυτό πάω στο πρακτικό σκέλος. Δηλαδή, δεν θέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης να ξέρει. Δηλαδή, καλείτε. Εσείς δεν καλώ κανέναν. Καλείτε, λέω, ναι, καλείτε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή, ναι, να παρανομήσει. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, καλός, κακός. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα πολλές φορές. Όχι, θέλετε, αυτό. Περιμένετε λίγο. Θέλετε να πάτε εσείς σε εκλογές με σκιές πάνω από το κεφάλι του αρχηγού σας. Ας αφήσουμε να εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω τίποτα από τη συνεταστική. Λέτε. Το μαύρισμα και ο Μπουτζούρης του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη χώρα καταλήγει σε παλιές πρακτικές. Παρακολουθώ, ναι, ξέρετε τι θυμίζει αυτό, τον αστυνομικό που ήταν έξω από τον τζάμι από το σπίτι και κρυφάκουγε. Συγγνώμη, είναι, αυτά τα είχαμε ξεπεράσει αυτή τη χώρα. Εγώ να συμφωνήσω σε όλα. Τα έχουμε ξεπεράσει το πρακτικό σκέλος μένω. Να δείτε που θα πάτε μέχρι τις εκλογές, ναι, και ούτε εσείς θα ξέρετε, ούτε εμείς θα ξέρουμε. Θα το δούμε. Η ολοκλήρωση αυτών, ναι, των διαδικασιών, ας περιμένουμε. Είμαστε σε θεσμικές διαδικασίες. Να το δούμε. Μακάρι. Πάντως, πρώτη και να καλεί η κυβέρνηση τον αρχηγό Τρίτου Κόμματος, ο οποίος θα πάρει και εντολή διακυβέρνησης. Εντολή σχετικού κυβέρνηση, ναι, είναι πολιτιακό, ναι, παράγων. Ναι, να τον καλεί να πηγαίνει να παρανομήσει για, ναι, να του πει τα αυτή. Αυτά δεν τα έχω ξαναδεί. Καλά, είναι τραγικό. Δεν έλα να πιούμε ένα καφέ να σου πω τι γίνεται. Δεν έχει να κάνει μεταξύ Γεραπετρίτη και Ανδρουλάκη αυτό το οποίο συνέβη. Αλλά
επιμένω στο ότι δεν πρέπει να πάτε σε εκλογές χωρίς να ξέρετε εσείς και χωρίς να ξέρουμε χωρίς και εμείς. Χωρίς να ξέρει ο ελληνικός λαός. Ναι, βέβαια. Διότι αυτό το όταν θέμα. Όταν λέω εμείς, δεν εννοώ δημοσιογράφοι. Ο ελληνικός λαός, λέω. Το αντιλαμβάνουμε. Το εμείς είμαστε τελευταίοι πρώτα. Γιατί θα παίξουν πάνω σε αυτό πολύ, να το ξέρετε. Δηλαδή... Ξέρετε, είναι σύνηθες στη χώρα μας το τελευταίο καιρό. Αντί να ασχολούμαστε με την ακρίβεια, με τα προβλήματα ναι. των νοικοκυριών, mm-hmm. με τα διέξοδα των ξέρετε επιχειρηματιών. Δεν γίνεται προεκλογικά τώρα. Δεν είστε χθεσινός. Αυτές λοιπόν τα λέω, διότι αυτές είναι τελικά οι συμπεριφορές ναι. οι οποίες διαμορφώνουν τα προβλήματα από τη χώρα μας. Εργαλειοποιούμε τα πάντα. Mm-hmm. Όπως είπατε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ή όχι, ναι. δεν τα αγιάζει. Δεν τα αγιάζει, διότι αν τελικά. Αυτό που κάνει ο καθένας είναι να γκρεμίζει την προσπάθεια, την όποια προσπάθεια, είτε σε επίπεδο δημοκρατίας, είτε σε επίπεδο οικονομίας, είτε σε κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε, mm-hmm. πώς περιμένουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Το σέβομαι. Πείτε μου λίγο για την τερατογένεση. Θα συμμετάσχετε. Να πω το εξής. Όταν ένας πρωθυπουργός σε μια περίοδο που περιγράφει τον ελληνικό λαό πολύ δύσκολα πράγματα μπροστά, ανακαλύπτει τελικά ότι στις επόμενες εκλογές. Το ζήτημα είναι ότι κάποιοι θα αποφασίσουν και περιέγραψε και ποιους. Ποιος είναι αυτός που το λέει αυτό, ως πρωθυπουργός ή ως αρχηγός πολιτικού κόμματος ή το βράδυ κοιμήθηκε και είδε κάτι. Έχουμε ένα εκλογικό σύστημα. Την απλή αναλογική. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε, λέγοντας ότι θέλει να καθορίσει τους κανόνες, να κάνει ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Σεβόμενοι λοιπόν τη δημοκρατία, και είναι και αστείο αυτό το επιχείρημα, εγώ δεν το συμμερίζομαι. Πάμε στις εκλογές και ξανακάνουμε εκλογές επειδή δεν με βολεύει. Ναι. Α συνεργαστεί ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα. Καταρχήν λοιπόν δεν είναι το ζήτημα ποιο συνεργάζεται με ποιον. Mm-hmm. Και οι δύο, όταν ο κ. Ανδρουλάκης λέει όλα στο τραπέζι, δηλαδή ποιο θα είναι πρωθυπουργό, ποια είναι yeah. η πολιτική που για μένα, ποια θα είναι η πολιτική που θα ακολουθεί το κύριο. Mm-hmm. Και μετά ψάχνει τον πρωθυπουργό που θα μπορέσει να εκτελέσει αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Ο οποίο δεν θα είναι ο πρώτο στι εκλογέ. Τι θα πει αυτό. Γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα τον αρχηγό, τον πρώτο και όχι τη λειτουργία. Ναι. Το ποια ομάδα ανθρώπων ναι. σε ποιο περιβάλλον δημοκρατίας. Αν ήσασταν εσείς για πρωτιά, δεν θα μου λέγατε τα ίδια. Εξαρτάται τι θα πει πρώτος. Κοιτάξτε, άμα παίρνατε 35%. Αυτό και... πώς το ορίζουμε τώρα, το συνηθίσαμε. Το 35, κάποτε 35. Με βάση τον εκλογικό νόμο. Στα μεγάλα κόμματα, ναι. κάποτε που είχαμε το δικομάτισμα, το 35 ήταν αποτυχία. Αλλά ήταν αρχηγός. Ναι. Ήθελε λοιπόν... 44 και μέχρι και 48 κάποιοι. Αν ένα από τα δύο κόμματα τότε έχανε και έχανε με ποσοστό 35%, γιατί ναι. θυμόσαστε το 44, ναι, ναι, ναι. 39, 41. Και με 40 έχανε κάποιος κάποτε. Έφευγε. Ναι. Ήταν τεράστια αποτυχία. Ναι. Τελικά λοιπόν στη δημοκρατία μας λείπει ένα νόμο που θα λέει και ο Μητσοτάκης θα το φτιάξει. Όποιος αρχίσει το όνομά του από ΚΑΠΑΜΗ και είναι πρώτος, θα γίνει πρωθυπουργός. Βεβαίως και φανταστείτε ένα περιβάλλον που ο πρώτος έχει 30, ναι. ο δεύτερος έχει 22 και ο τρίτος έχει 20. Τι θα πει αυτό. Άρα δεν είναι κλειστό το σενάριο μιας συγκυβέρνησης που θα λείπει το πρώτο θα σας κόμμα. Πω. Είναι υπαρκτό αυτό το σενάριο. Προφανώς και όχι. Θεωρώ ότι αυτό όπως περιγράφηκε ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εξίσωση, άρα το πρώτο κόμμα πρέπει να υπάρχει. Ανεξαρτήτως αν ο αρχηγός του θα είναι και πρωθυπουργός. Να σας πω, πάρτε το υποθετικό σενάριο που έχουμε τρία κόμματα, τα οποία είναι στο 30, στο 28 και στο 26. Ναι. Θα μπορούν να γίνουν συγκλήσεις ναι. με διάφορα ανάλογα τι πολιτικές υπάρχουν. Όταν λοιπόν έχει κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει κατά ταμπέλα ότι είναι το αριστερό κόμμα. Πώς το επιβεβαιώνει αυτό με τις πολιτικές, με τα λόγια, με τι. Καταδήλωση του ενδιαφερομένου. Εάν λοιπόν η περίοδος στην οποία είχε περάσει τότε. Καταδήλωση του ενδιαφερομένου. Ναι. Αν η περίοδος η οποία είχε περάσει πριν δεν είχε συνεργαστεί με τον Κάμενο, δεν είχαν συμβεί όσα συνέβησαν, θα υπήρχε ένα τεκμήριο περισσότερων mm-hmm. σημείων επαφής με το φιλικότερο χώρο ναι. κατά περιγραφή που θα μπορούσαν να ήμασταν εμείς. Ναι. Αν ο κ. Μητσοτάκης από την άλλη πλευρά δεν είχε κάνει την παρακολούθηση, δεν είχε μοιράσει την πίτα. Στα λιγοπόλια. Mm-hmm. Δεν συμπεριφορόταν με τρόπο ναι. ο οποίος πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια τα οποία είχαν διαμορφωθεί για τον τρόπο λειτουργίας ναι. των κομμάτων. Δεν είχε αυτό το Imperium, το Maximum, ναι. όλη αυτή τι τη λογική. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει κλείσει πόρτα με το Πασόκ. Αυτό θα κριθεί από το ελληνικό λαό και τα δύο μοντέλα. Από εσάς δεν θα κριθεί. Ακούστε. Δηλαδή έχει φτάσει στο σημείο να έχει κάνει φίλο και φτερό την προσωπική ζωή του αρχηγού σας και μετά θα πείτε νερό και αλάτι, τι να κάνουμε. Για το πρόσωπο μιλάτε ή για τον χώρο. Ακούστε. Εννοώ για τον χώρο. Και οι δύο συμπεριφορές και η ναι. συμπεριφορά του κ. Τσίπρα κρίνεται ακόμα και η αντιπολίτευση την οποία κάνει. Mm-hmm. Και τα αποτελέσματα τη κυβερνητική πολιτική. Και οι συμπεριφορές της ομάδας διαχείρισης του Μαξίμου και του Πρωθυπουργού κρίνονται. Mm. Αυτά θα αποτυπωθεί με νούμερα στις εκλογές.
Αν πάμε να ακολουθήσουμε τη φωτογραφία τη στιγμή τη δημοσκοπήση, τότε μην κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε μια δημοσκόπηση λίγο πριν τις διαδικασίες και να πούμε αυτό είναι. Ναι. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια πια. Θα κριθεί λοιπόν κάτι η θεσμική μας λειτουργία της δημοκρατίας στην εκλογική διαδικασία. Οι ψηφοφόροι διαδικασία. Θα πούν τι έχει βαρύτητα και τι όχι. Βεβαίως. Εκεί λοιπόν, ας πούμε, τα προβλήματα επίσης, ναι. Το τι έχουμε μπροστά μας. Σήμερα ο κ. Σαντουλάκης είπε ότι ισχυρό ΠΑΣΟΚ που μπορεί να βάλει ατζέντα και δεν θα είναι συμπλήρωμα του ενός ή του άλλου. Είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα κόμμα του 8% του 10%. Ναι. Όπου καλείσαι να είσαι παράγοντα σταθερότητα. Και άλλο να είσαι του 15% και του 18%. Βεβαίως. Τότε η ουσία, και αυτό είναι το καινούργιο στην πολιτική μας ζωή, ο νικητής δεν τα παίρνει όλα. Έχουμε συνηθίσει τότε με το δικοματισμό ότι όποιος κέρδιζε έβαζε τους κανόνες του παιχνιδιού παντού. Mm-hmm. Και ο κόσμος νομιμοποιούσε αυτή την συμπεριφορά. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα σύστημα. Μάλλον έχουμε προβλήματα πολυεπίπεδα. Ναι. Η χώρα έχει ανεαρρύθμιτα προβλήματα. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Ερβανιτίδη, πιεζόμαστε χρονικά. Έχει εξαιρετικά προβλήματα, τα οποία βεβαίως και θέλει συνενέσεις. Αλλά συνενέσεις με πρόσωπα και πολιτικές, οι οποίες οδηγούν κάπου, όχι μόνο ματαιπώνυμα. Αν τελικά λοιπόν το πρόβλημα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε, αν βγει ο πρώτος έχει δικαίωμα κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν βγει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας πρώτος και δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, ας πάει με τον κύριο Μητσοτάκη και ας συμφωνήσουν μεταξύ τους, γιατί όχι. Ποιο είναι αυτό το οποίο διαχωρίζει τα δύο κομμάτια και υποχρεώνει εμάς να έχουμε επιλογή ως υπεύθυνοι. Θα καθίσουμε λοιπόν κάτω. Στην τρίτη εντολή έχουμε δικαίωμα να πούμε τη δική μας αντίληψη για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Αν συμφωνηθεί αυτό, το πώς πρέπει να κυβερνηθεί, μετά ανοίγει η συζήτηση των προσώπων που μπορούν να εκτελέσουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα να τα λέμε τακτικά σε προεκλογική περίοδο. Επειδή το πολιτικό είναι πιο γοητευτικό γενικώς μπροστά μας, τα προβλήματά μας η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε την ακρίβεια, ούτε τον πληθωρισμό, ούτε το ενεργειακό κόστος. Αυτά είναι τα δύσκολα. Και η μη θεσμικότητα πολιτικό πρόβλημα είναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαγκάκη. Είστε καλά, σας ευχαριστώ. Την κυβερνητική στρατηγική κοινωνική στέγαση παρουσίασαν σήμερα το πρωί σε κοινή συνέντευξη τύπου οι συναρμόδιοι υπουργοί, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που απευθύνεται σε πάνω από 100.000 ωφελούμενους με μια σειρά από πρωτοβουλίες ώστε να αποκτήσουν ή να μισθώσουν φθηνότερα σπίτι. Μεταξύ των μέτρων που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για τα νέα ζευγάρια, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, επιδότηση ανακαίνησης καινών κατοικιών, ενώ για να στηριχθούν οι φοιτητές ανακοινώθηκε αύξηση του επιδόματος φοιτητικής στέγης με αναδρομική ισχύ. Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα που σχετίζεται με την αργοπορημένη, την καθυστερημένη ανεξαρτητοποίηση των νέων μας. Αυτό συνδέεται προφανώς με οικονομικούς παράγοντες, με την οικονομική ανεξαρτητοποίηση, στην οποία πρέπει να σκύψουμε και να βοηθήσουμε τους νέους να σταθούν ταχύτερα στα πόδια τους, για να μπορούν να φύγουν από τη γονεϊκή εστία. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν και να δοθούν και κίνητρα, όπως πούμε, για να κατοικηθούν ξανά οι παλιές κατοικίες που ενδεχομένως να έχουν στα χέρια τους αυτοί οι νέοι, αλλά να μην μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι 31 τα έτη. Ηλικία, στα οποία ένας νέος φεύγει από τη γονεϊκή κατοικία, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ένας νέος 26 ετών αποχωρεί και δημιουργεί το δικό του σπίτι. Όλο αυτό το περιβάλλον, όλες αυτές οι προκλήσεις και αυτοί οι δείκτες συμβάλλουν και στο δημογραφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε πει ότι αποτελεί προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής να δώσουμε απαντήσεις στο δημογραφικό ζήτημα. Η Ελλάδα έχει χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Συνολικά η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που γερνάει. Η Ελλάδα γερνάει ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ατελής η πολιτική η οποία είχαμε. Ιδιαίτερα μετά την κατάργηση του πρώην ΟΕΚ και την ενσωμάτωσή του εδώ και 10 περίπου χρόνια στον ΟΑΕΔ, υπήρχε ένα έλλειμμα πολιτικής, το οποίο θα το δούμε ευκρινέστερα και στη συνέχεια. Αυτό το έλλειμμα προσπαθούμε να καλύψουμε. Ουσιαστικά μέχρι τώρα επιχειρούμε να κλείσουμε κάποια εκκρεμή ζητήματα που αφορούσαν σε εργατικές κατοικίες, η κατασκευή των οποίων, η ολοκλήρωση των οποίων είχε για διαφόρους λόγους βαλτώσει. Είναι άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ιδιαίτερα σε ζευγάρια ηλικίας 25 με 39 ετών. Είναι η δράση που μέχρι τώρα έχει συζητηθεί περισσότερο. Αν κάποιος
έχει δάνειο, το οποίο είναι σε ένα σπίτι αξίας, πάρει δάνειο για 100.000 ευρώ, η αποπληρωμή θα είναι 275-285 ευρώ με σημερινά στοιχεία για κάθε μήνα. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πληρώνει νίκη 280-285 ευρώ και θα του μείνει και το σπίτι. Οι δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος υπολογίζονται σε περίπου 50.000 φοιτητές και σπουδαστές. Και εδώ θέλω την προσοχή σας. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει αναδρομικά. Τι εννοώ? Οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές και οι σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους και του έτους κατάρτισης 21-22. Δηλαδή, ήδη από αυτό το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κατά τον οποίο θα καταβληθεί το φοιτητικό επίδομα για την περσινή χρονιά, αυτό το φοιτητικό επίδομα θα είναι αυξημένο κατά 50%. Σοβαρά προβλήματα, ελλείψεις, κενά, παραλογισμούς και αναξιοκρατία στην ελληνική αστυνομία κατέγραψε μεγάλη έρευνα με τη συμμετοχή 960 αστυνομικών της Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσιάστηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, τόνισε πως το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας απέτυχε πριν καν εφαρμοστεί, ενώ δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το έγκλημα χωρίς τα κατάλληλα εφόδια. Ο κ. Τσαϊρίδης επισήμανε, παρά το γεγονός ότι η Ελλάς είναι καθαρά επιχειρησιακό σώμα, εν τούτης οι αστυνομικοί εκτελούν διαρκώς πάρεργα και υπηρεσίες εκτός του αντικειμένου τους. Τεράστια προβλήματα και κενά, αναξιοκρατία και ακραίους παραλογισμούς καταγράφει η πρώτη μεγάλη δημοσκοπική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 960 αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης και η οποία παρουσιάστηκε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Από τις εποχές των μνημονίων μέχρι και σήμερα έχουμε δεχθεί αμέτρητες περικοπές, έχουμε χάσει δώρα, έχουμε χάσει μισθούς. Τα νυχτερινά και τα πενθήμερα είναι οι ίδιες οι αποζημιώσεις από το 2003 και δυστυχώς η αστυνομία είναι παντού και για τα πάντα, για όλα τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα. Αλλά δυστυχώς το κράτος δεν τη στηρίζει πουθενά και δεν στηρίζει τον εργαζόμενο αστυνομικό. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Τσαϊρίδης, τα στοιχεία της έρευνας αποδεικνύουν πως η εικόνα της αστυνομίας, ειδικά στην πόλη μας, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που θέλουν να παρουσιάζουν τα υψηλά κλιμάκια. Υποστελεχωμένα τμήματα, γερασμένο προσωπικό, μεταθέσεις, κρίσεις και προαγωγές με αναξιοκρατία, παντελείς ανεπάρκεια εξοπλισμού και μέσων ικανών να αντιμετωπίσουν το σύγχρονο έγκλημα. Είναι μεταξύ άλλων κάποια από τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Όταν το έγκλημα έχει ξεφύγει ουσιαστικά, μιλάμε για ένα έγκλημα, σύγχρονο έγκλημα, θα πρέπει να προσαρμόζεται και η αστυνομία ώστε να καταφέρνει να το αντιμετωπίζει εν τη γενές του. Δυστυχώς, όπως έχουμε γράψει και σαν ανακοίνωσή μας, οι δράστες τρέχουν με 200 και εμείς περιμένουμε αν θα μείνει το αυτοπεριπολικό στη μέση του δρόμου. Την ίδια στιγμή, όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΑΙΔ, η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού, ποσοστό 79%, ασχολείται με πάρεργα και αλότρια από τη φύση της υπηρεσίας αντικείμενα. Περίπου 400 αστυνομικοί καθημερινά, δηλαδή ένα στους 10 αστυνομικούς, είναι έξω από κτίρια για τη φύλαξη στόχων. Που αποδεικνύει και σε αυτή την περίπτωση ότι η αστυνομία ουσιαστικά εκτελεί άλλα χρέη πέραν των αστυνομικών καθηκόντων και κάποιοι χρησιμοποιούν τις θέσεις τους και τα αξιώματά τους για να ικανοποιήσουν παράλογα αιτήματα. Είναι αδιανόητο να φυλάμε επιμελητήρια, να φυλάμε τις οικίες πρώην προέδρων κομμάτων. Μάλιστα, αυτό που επισήμανε με νόημα ο κ. Τσαϊρίδης είναι πως από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα, μόλις το 58,2% κάνει εξωτερική υπηρεσία και το 28,5% και εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία. Δηλαδή το 41,8%, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό από το διαθέσιμο προσωπικό, είτε δεν βγαίνει καθόλου στον δρόμο, είτε βγαίνει μερικώς, στερώντας σημαντικούς ανθρώπινους πόρους από περιπολίες και γενικότερα από την καταπολέμηση του εγκλήματος στις γειτονιές. Η ελληνική αστυνομία είναι καθαρά επιχειρησιακό σώμα. Ο πολίτης έχει ανάγκη να βλέπει τους αστυνομικούς έξω, όχι στα γραφεία. Έτσι. Και από εκεί και πέρα δείχνει και τη λάθος κατανομή του προσωπικού. Όταν ένα 26% των αστυνομικών εκτελεί υπηρεσίες μέσα έξω, άρα δείχνει ότι είναι λάθος κατανομημένο το προσωπικό. Και ότι βέβαια γίνεται ξεκάθαρη κατασπατάληση δυνάμεων σε κάποιες περιπτώσεις. Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά και για όσα συμβαίνουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τους τελευταίους μήνες, με τη φύλαξη της βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών, εξέφρασε ο κ. Τσαϊρίδης λέγοντας
ότι η αστυνομία δεν έχει καμία δουλειά σε μόνιμη παρουσία εντός των πανεπιστημίων. Μόνο το γεγονός ότι έχει βγει διαταγή να ενισχυθούν οι πανεπιστημιακοί αστυνομικοί με αστυνομικούς λοιπόν υπηρεσιών, καθώς και το γεγονός ότι έχει στηθεί ένας ολόκληρος επιχειρησιακός σχεδιασμός όταν θα εισέλθουν εντός για το πώς ουσιαστικά οι αστυνομικές δυνάμεις εκτός θα φυλάνε τους μέσα, είναι μια ξεκάθαρη παραδοχή αποτυχίας του μέτρου πριν την εφαρμογή του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα ΜΑΤ έχουν εγκατασταθεί ουσιαστικά μέσα στο Αριστοτέλειο και τη στιγμή που κάποιοι δημόσια λένε ότι δεν τα θέλουν σε συναντήσεις, τα ζητάνε επιτακτικά. Ο πρόεδρος της ΕΑΙΘ σημείωσε πως αφήνουν τους αγνώστους να σπάνε, ενώ στη συνέχεια στέλνουν δημιουργίες να φυλάνε τα σπασμένα. Έχει γίνει τόσος ντόρος και δεν έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για τη βιβλιοθήκη. Πλέον φυλάμε και τα τουρνικέ. Και είναι απορίες άξιο αν οποιαδήποτε εργασία γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θέλει και μια δημιουργία για να λειτουργήσει. Αυτό που ελπίζουν οι αστυνομικοί είναι η κραυγή αγωνίας που βγάζουν για τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος να πιάσουν τόπο και να εισακουστούν επιτέλους οι εκκλήσεις τους από τους αρμοδίους για να δοθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά και όχι φόβο από τη συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων εγκληματικότητας. Ένα ακόμη κρουαζιερόπλοιο έδεσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η οποία τελευταία αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες από το εξωτερικό που επιλέγουν να την επισκεφθούν και διαθαλάσσεις. Ο Νίκος Αβουκάτος συνομίλησε με τουρίστες από το Ισραήλ, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τη Θεσσαλονίκη και τους ανθρώπους της, ενώ κάποιοι του αποκάλυψαν ότι έλκουν την καταγωγή τους από την πόλη μας. Το επιβλητικό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris έχει μόλις αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και δεκάδες τουρίστες βγαίνουν για να εξερευνήσουν την πόλη, να γνωρίσουν τις ομορφιές της και φυσικά να δοκιμάσουν τις μοναδικές και λαχταριστές γεύσεις της νύμφης του Θερμαϊκού. Yeah, we love Greek. Yes, the food specialist. Ναι, αγαπάμε την Ελλάδα, ειδικά το φαγητό. Έχει ωραίους και φιλικούς ανθρώπους. Βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη, την οποία επισκέφθηκα και πέρσι. Είναι πολύ ωραία πόλη. Το απολαμβάνουμε να βρισκόμαστε εδώ. Αυτή τη φορά ήρθαμε με το κρουαζιερόπλοιο, όχι με το αεροπλάνο. Γεμάτη χαμόγελο, κέφι και πάνω απ' όλα θετική διάθεση, ανέβηκαν στα λεωφορεία που τους περίμεναν έξω από τον κεντρικό λιμένα για να δουν τα αξιοθέατα της συμπρωτεύουσας. Φυσικά, αναχείρας κρατούσαν και οδηγό πόλης για να μπορέσουν να τη γνωρίσουν καλύτερα. Θα πάμε στην πόλη με το λεωφορείο και θα γυρίσουμε στο πλοίο το απόγευμα. Μαζί με την οικογένειά μου, με τα αδέρφια μου, τον σύζυγό μου, τους φίλους μου. Τώρα μόλις πήραμε αυτόν τον οδηγό πόλης και τον κοιτάμε για να βρούμε ένα μέρος για να φάμε, κατά προτίμηση ψάρι. Κάποιοι επισκέπτες δήλωσαν πως είναι ενθουσιασμένοι με την πόλη και τους ανθρώπους της και είναι χαρούμενοι για την επιλογή τους να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τους Έλληνες, οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι και γεμάτοι χαρά. Happy people. Ο ήλιος φυσικά υπάρχει και στο Ισραήλ. Ο συνάδελφος Νίκος Αβουκάτος βρήκε τουρίστες από το Ισραήλ με κάποιους από αυτούς να του αποκαλύπτουν πως οι γονείς τους κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη, την οποία χαρακτήρισαν ως μία από τις ωραιότερες του κόσμου, όχι όμως ανώτερη της Ιερουσαλήμ, όπως δήλωσαν με αρκετή δόση χιούμορ. Όμορφη πόλη, από τις πιο ωραίες σε όλο τον κόσμο. Όχι όμως όπως τον Ιερουσαλήμ. Έχω έρθει 3 φορές στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι πολύ όμορφα εδώ. Έχει ωραίους ανθρώπους. Πανέμορφη χώρα. Αυτό είναι όλο. Θέλω να σας πω ότι η μητέρα μου γεννήθηκε εδώ, στην πόλη. Yes. Και πήγε στο Ισραήλ το 1935. Αυτό που επισήμαναν οι τουρίστες είναι πως η εμπειρία να ταξιδέψουν στην πόλη μας με κρουαζιερόπλοιο θα τους μείνει αξέχαστη, όπως επίσης αξέχαστη θα τους μείνει για μία ζωή η Θεσσαλονίκη και οι απαράμιλες ομορφιές της. Ελάτε τώρα να γνωρίσουμε την Phi Water, μια συσκευή ακτινοβολίας, η οποία επιδρά στις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού και συντελεί στην ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών. Πρόκειται για μια εφεύρεση ερευνητών επιστημόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία μπορείτε να δείτε από κοντά στην 86η ΔΕΘ. Μια συσκευή που αλλάζει τα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή έχει δημιουργηθεί από την επιστημονική ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσιάζεται στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Phi Water, όπως αποκαλείται, πολλαπλασιάζει την ανάπτυξη των φυτών και μάλιστα καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.
Με τη μοναδική τεχνολογία που ενσωματώνει, η συσκευή ουσιαστικά καθαρίζει το νερό από τις επιμέρους ακτινοβολίες που δέχεται κατά τη χρήση του, οι οποίες μεταβάλλουν τις ιδιότητες του σημαντικά και αποκαθιστά την αρχικά προβλεπόμενη από τη φύση συμπεριφορά του. Σε όλες τις προσπάθειες έχουν φανεί εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εκεί που το δοκιμάζουμε συνήθως είναι στις καλλιέργειες αυτή τη στιγμή. Έχουμε δοκιμάσει σε θερμοκήπια με ντομάτες, έχουμε δοκιμάσει την ανάπτυξη σπόρων, φασόλια, αρακά, μαρούλι και διάφορα άλλα. Από τη στιγμή δηλαδή που είναι σπόροι, ποτίζοντας απλώς με αυτό το νερό. Το ονομάσαμε φι water αυτό. Το φι είναι από το ελληνικό γράμμα το φι. Είναι το παγκόσμιο σύμβολο στα μαθηματικά της χρυσής τομής ή του ορίου της ακολουθίας Φιμπονάτσι και το φι πάρθηκε από το φιδία. Πέρα από την ταχύτερη βλάστηση που σημαίνει αύξηση της παραγωγής, η χρήση της συσκευής έχει πολλαπλά ωφέλη, καθώς συνεπάγεται λιγότερη κατανάλωση νερού, μικρότερης διάρκειας δέσμευση των χώρων ανάπτυξη των φυτών, αλλά και καλύτερη ποιότητα παραγωγής αφού μειώνεται εκ των πραγμάτων η χρήση εντομοκτώνων, λιπασμάτων και άλλων εξωγενών παρεμβάσεων στα φυτά. Και όλα αυτά με μικρό κόστος και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Ποιο είναι το όφελος από αυτό? Το κυρίως το όφελος είναι στην εξοικονόμηση του χρόνου ανάπτυξης, οπότε αυτό σημαίνει εξοικονόμηση και σε νερό και σε λιπάσματα και σε εντομοκτώνα και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όταν το αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα, εξοικονομούνται όλα αυτά. Υπάρχει ενδεχόμενο, δηλαδή, όπως υπολογίζουμε εμείς, κάποιες φορές να μπορεί να δοθεί δυνατότητα διπλής καλλιέργειας στο ίδιο το χωράφι. Στην ουσία έχουμε κατασκευάσει αυτές τις συσκευές οι οποίες λειτουργούν με μια περιστροφή δίσκων με πινία και μαγνήτες. Η περιστροφή αυτή δημιουργεί το συγκεκριμένο πεδίο που θέλουμε, που έχει τα ορισμένα χαρακτηριστικά που έχουμε, που είναι σύμφωνα με την πατέντα μας. Οπότε λοιπόν, όταν εκτίθεται το νερό στο πεδίο που δημιουργείται, αλλάζουν οι φυσικοχημικές ιδιότητες. Κάποιες φυσικοχημικές ιδιότητες που έχουμε δει ότι αλλάζουν για σίγουρα είναι ηλεκτρική αγωγημότητα, φανειακή τάση, πάρα πολλές, το εξόδες ακόμα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε τις μεταβολές αυτές στην ανάπτυξη που παρατηρούμε στα φυτά. Μεταβολές αυτές είναι της τάξης του 1 με 2%. Παρ' όλα αυτά, εμείς καταφέρουμε και διπλασιάζουμε ή τριπλασιάζουμε μία καλλιέργεια. Η ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη συμμετείχε πέρσι στον 11ο διαγωνισμό καιροτομίας και τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας και κατάφερε να διακριθεί κατακτώντας ένα από τα 10 βραβεία της διοργάνωσης. Έκτοτε έχει εξελίξει το σύστημα, ενώ συνεχίζει τα πειράματα και τις δοκιμές με στόχο να διερευνήσει τις βέλτιστες συνθήκες σε κάθε περίπτωση και να βγει στην παραγωγή μέσα στην επόμενη τριετία. Ταυτόχρονα προγραμματίζει την επέκταση της εφαρμογής της εφεύρησης και σε άλλους τομείς παραγωγής προϊόντων που περιλαμβάνουν το νερό, όπως είναι τα τρόφιμα, τα ποτά ή τα φαρμακευτικά σκευάσματα, αλλά και στον περιβαλλοντικό τομέα, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συντήρηση και προστασία εργοστασιακών ή οικιακών συστημάτων μεταφοράς νερού ισολινώσεων σε πεπαλαιωμένα δίκτυα ίδρυυσης πόλεων. Οι τελευταίες εξελίξεις που καταγράφονται στο ενεργειακό πεδίο αλλά και τα νέα δεδομένα που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση και τις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά βρίσκονται στο επίκεντρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σημαντικοί παίκτες δίνουν δυναμικό παρόν και ενημερώνουν σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν εταιρείες πάροχοι ενέργειας, εκπρόσωποι των οποίων ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα νέα δεδομένα της αγοράς και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον κλάδο. Για ακόμα μια χρονιά συμμετέχουμε ενεργά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα event από το οποίο δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε, πόσο μάλλον φέτος που η ενέργεια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Συμμετέχουμε λοιπόν ως πάροχος φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος, δίνοντας στον κόσμο τα καλύτερα δυνατά και οικονομικά πακέτα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που ήδη έχει έρθει στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, φροντίζοντας πάντα με γνώμονα τον τελικό καταναλωτή να προσφέρουμε τα καλύτερα οικονομικά πακέτα στην αγορά. Ο κύριος Σταύρος Μούντελος, Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό, αναφερόμενος στην πολιτική που ασκείται για τη διευκόλυνση των νοικοκυριών, υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθεί η στήριξη προς τους καταναλωτές, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ήδη η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες χρηματοδοτεί το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Αναμένουμε η χρηματοδότηση αυτή να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, μέχρι ότου η κατάσταση εξομαλυνθεί
προκειμένου οι τελικοί καταναλωτές να μπορέσουν να έχουν ένα οικονομικό φυσικό αέριο και ένα ηλεκτρικό ρεύμα να μπορούν να λειτουργούν στην καθημερινότητά τους. Κατά τη διάρκεια της 86ης διοργάνωσης, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις εναλλακτικές προτάσεις που προσφέρουν οι εταιρείες του κλάδου και να επιλέξει την καλύτερη δυνατή επιλογή για την επιχείρηση ή την κατοικία του. Έτσι ολοκληρώθηκε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόγνωση του Ευρεωνίκου Ερού θα ακολουθήσει αμέσως τώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο τώρα, στις 8.30, νωρίτερα δηλαδή, με αναλύσεις, εφόσον όλα πάνε κατευχήν και δεν προκύψει κάτι. Θα είμαστε μαζί στο στούντιο με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Άσο Ηλιόπουλο. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.